Σας έστειλα ποινικό, σας κάνω κατάσχεση σε ένα ακίνητο που έχετε, κατευθείαν. Αυτά είναι τα απλά πράγματα. Και του λέω λοιπόν του Έλληνα φορολογούμενου, του νεοδημοκράτη, του λέω τα είδες τη ζωή. Μου λέει δεν το πιστεύω πρόεδρε. Του λέω ορίστε. Ορίστε του λέω πως έχουν τα πράγματα, πρέπει να φυλαχτείς. Η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών και δεν το ξέρουν οι συνάδελφοι, ούτε οι φορολογούμενοι, ούτε και τον πρόεδρό μας ενημέρωσα. Έβγαλε ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών ότι όποιος δεν καταθέσει την φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα θα του κόβεται το απαλλασσόμενο. Δηλαδή τα 5 χιλιάρικα ή τα 9 άμα είναι συνταξιούχοι ή τα παιδιά του. Δηλαδή, πρώτα πλήρωνε ένα απλό πρόστιμο, έτσι. Μπράβο. Πρώτα πλήρωνε ένα απλό πρόστιμο ή του βάλανε μία προσάυξηση στο φόρο. Σου βγαίνε 1000 ευρώ, σου βάζε και μία προσάυξηση. Και τους λέω, κακός που βγήκατε και το είπατε αυτό. Ο κόσμος πρέπει να ζωηρέψει. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Λέω να του πείτε, θα σου κόψω με το δεξί χέρι, το αριστερό χέρι, γιατί δεν μας κατέθεσε στη φορολογία. Αν είναι Πασοκτζής, το αριστερό. Σύμφωνα. Αν είναι εδώ, μα δεν τρέπεστε λιγάκι, είσαστε κυβέρνηση 10 ημερών, μια εβδομάδα και βγαίνετε με τέτοιο ποινολόγιο. Δηλαδή δεν θα αναγνωρίσω το αφορολόγητο. Ρωτάτε τον άλλον αν έχει ο άνθρωπος να πιει ένα καφεδάκι του το βράδυ στο σπίτι ή πηγαίνει στα καφέ για μισό ευρώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Και το βουλώσανε. Δηλαδή σήμερα δεν. Ενώ σήμερα μπορούσαν να το περάσουν με την. Δεν είπανε κουβέντα. Δεν τους είπα και εγώ. Λέω εντάξει, να μην τους ξυπνώ και πολύ. Επειδή και αυτή την περίοδο έχουν περάσει από τα χέρια σας πολλές δηλώσεις. Και από πολλούς από αυτούς που έρχονται γνωρίζετε και την κατάσταση. Χιλιάδες. Και να μην την γνωρίζετε, την διαβάζετε. Και τηλεφωνικά με παίρνει ο άλλος. Πώς βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους στο νέο στερέωμα, με το που θα ξεκινήσει δηλαδή να εφαρμόζεται ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν, να στέκονται απέναντι σε αυτά που έχουν να δώσουν σε σχέση με αυτά που έχουν να πάρουν. Λοιπόν, γιατί έχετε σίγουρα την καλύτερη εικόνα. Θα γελάστε λίγο. Θα γελάστε λίγο. Αυτόν τον γνωρίζετε τον κύριο εδώ. Δεν το βλέπει καλά. Ναι. Είναι ο κύριος Τουρνάρας του 1993. Φαίνεται πάνω-πάνω, είναι νεαρούλης. Αυτό και ο πρώτος. Περιμένετε να το. Α, το λέει. Α, ναι. Γιάννης Τουρνάρας ήταν σε συνέδριο που κάναμε το 1993. Τους ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, όπως με ξέρουν και αυτοί. Και με ξέρουν ότι είμαι και φωνακλάς, αλλά είμαι και έντιμος, ειλικρινής τα λέω. Ο Γιάννης ο Τουρνάρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Είναι δραστήριος, είναι θεωρητικός, αλλά έχει ένα πολύ αρνητικό σημείο. Είναι πάρα πολύ υπέρ της Τρόικας. Και αυτό είναι αρνητικό σήμερα. Αυτό το απέδειξε από την πρώτη στιγμή μάλιστα. Είναι πάντα θαυμαστής της Τρόικας. Ο Σταϊκούρας είναι ευγενικός. Είναι καλός. Ο αναπληρωτής υπουργός είναι πιο ξυδέρκης, είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι από την Φθιώτιδα. Εκεί οι άνθρωποι είναι συμμετρικοί, δεν είναι είτε του ύψους είτε του βάθους όπως είναι στην Κρήτη ή όπως είναι στην Πελοπόννησο. Τη μια φορά καταψήφισε το μνημόνιο, την άλλη το υπερψήφισε. Έχουμε λίγο. Ναι, είναι λίγο γλυκός. Είναι και λίγο ευγενικός. Πράγματι είναι ευγενικός. Και πάμε στην περίπτωση του υφυπουργού οικονομικών. Του νομικού. Είναι νομικός, δεν είναι φοροτεχνικός. Πώς τον είπαμε, αρχηγέ. Μου λέτε και τον κύριο Σταϊκούρα. Όχι τον Σταϊκούρα, αναπληρωτής υπουργός είναι. Τον Μαυραγάνη. Τον κύριο Μαυραγάνη, μπράβο. Με συγχωρείς κύριο Μαυραγάνη, δεν. Τον κύριο Μαυραγάνη τον έχω συναντήσει σε πολλές αγωνιστικές θέσεις. Είναι Αμερικανόφιλος. Οι υποθέσεις που εκπροσωπούσε ήταν Αμερικανικών συμφερόντων. Δεν είναι κακό. Μακάρι να είχαμε και ρωσικό συμφερόντο στην Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε και κινέζικο συμφερόντο. Αλλά δεν το βλέπουμε ούτε το ρωσικό συμφερόντο ούτε το κινέζικο. Στις διοικητικές επιλύσεις ήταν πολύ καλός. Είναι μνημονιακός. Τι θέλουν τώρα και είναι μνημονιακοί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Δηλαδή, γιατί να είναι αντιμνημονιακός για να μην είναι ουδέτερος ή να είναι αντιμνημονιακός. Δηλαδή, εγώ που είμαι αντιμνημονιακός δεν έχω μυαλό και αυτοί έχουν μυαλό για να γίνουν υπουργοί και ιστορίες. Όχι ότι εγώ ζητώ μια τέτοια θέση ή οτιδήποτε. Ψάχνουμε για γενικό γραμματέα, δεν μπορούν να με τα χαρακτηριστικά όμως αυτά που δώσατε, κύριε Ντουκάκη, για το Υπουργείο Οικονομικών. Μας κάνατε και λίγο μαύρη τη. Μα να ξέρεις ότι απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται σε αυτήν. Αφού είναι μνημονιακός, γιατί να το πω εγώ. Ξέρουμε το για να το ξέρουμε. Να πω ψέματα. Δηλαδή θα κερδίσω κάτι να πω. Αφού αύριο θα βγει και θα δηλώσει ο ίδιος ότι εγώ είμαι υπέρ του μνημονίου. Τα πρώτα δείγματα. Αφανώ ανακριβείς εγώ. Έχετε δίκιο. Εσείς είστε και δημότητος και ειλικρινέστατος και τα χαρακτηριστικά που δώσατε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το έχουν δείξει τα πρώτα δείγματα. Τα πρώτα δείγματα τα πήραμε και εμείς νομίζω. Αλλά το γλυκός και ευγενικός νομίζω ότι για ποιο λόγο τους θέλαμε, για να είναι γλυκοί και ευγενικοί απέναντι στην Τουρκία. Όχι, έχει σημασία το να είσαι ευγενικός. Το να είναι ευγενικός κάποιος. Ναι, όχι, εγώ δίνω σημασία και σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή να είναι οικογενειάρχης, να είναι. Μετράνε, είναι στα θετικά. Δεν ξέρω η κοινωνία πώς κρίνει τον καθένα. Εμένα μπορεί να με κατακρίνει. Επειδή ξέρω εγώ. Τον Υπουργό Οικονομικών πάντως θα το κρίνουμε με τα αποτέλεσματα τα οποία μπορεί να φέρει. Όμως και στο προσωπικό επίπεδο σε τραβάει κι αυτό. Μένα με μαλώσανε προχθές. Ήμουνα στη Μυτιλίνη και έδωσα μια συνέντευξη. Η γυναίκα γιατί μου είναι Μυτιλινιά. Και λέω ότι αν με διώξει η γυναίκα μου, πάλι Μυτιλινιά θα πάρω. Και αν με ξαναδιώξει και η άλλη, πάλι Μυτιλινιά. Και μου λένε, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Μας χαλάς την πιάτσα εδώ, ανεβάζεις το επίπεδο των γυναικών της Μυτιλίνης. Λέω εντάξει. Αυτό. Έχουμε 13,5 δις πρόστιμα στον κώδικα για κυρώσεις και τα λοιπά. Και το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα από τα 13,5 δις να εισπράττει μόνο το 4%. Γιατί τα βάζουν αυτά τα πρόστιμα, τα υπέρογα, γιατί τρελαίνουν τον κόσμο, γιατί συμπεριφέρονται κατά αυτόν ακόμα τον τρόπο, και αυτά δεν εισπράττουν. Τους ερωτώ και απάντηση δεν παίρνω. Λέει, μα τι λέει, να μην τον τιμωρήσω. Μα σε ένα ελεουργείο στο Μενίδη του βάλανε πρόστιμο 1 δις 9 εκατομμύρια πρόστιμο. Και λέω, αυτό το ελεουργείο πήγα και το είδα. Όλη η αξία του δεν είναι πάνω από 60.000 ευρώ. Τι περιμένεις να πάρεις από εκεί? Μου λέει, παραδειγματισμό να κάνω. Του λέω, με τέτοιο μυαλό. Μα έκλεισε. Πτώχευσε. Κήρυξε, ήρθε και με βρήκε ο άνθρωπος και κήρυξε την πτώχευση. Και του λέω, εσύ πτωχεύεις σε 2 δευτερόλεπτα μέσα. Όταν το κράτος σου ζητάει 1 δις. Και δεν στοιχίζεις καν. Τι να σου πω, πόσο λάδι να εκπεί, πόση παραγωγή να κάνει στο Μενίδη, δηλαδή και οι κεντρικοί δρόμοι, να τους κάψουμε και να τους βάλουμε ελιές, όχι να βάλουμε κάτι πάλι, άλλο. Ναι, όμως ο συγκεκριμένος από φόβο έκλεισε την επιχείρησή του. Τι από φόβο όμως θα κάνουν κάτι παρόμοιο και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες. Μα δεν άρα έχουμε δεν έχουν επενδύσεις. Συνέχεια, δεν έχουμε επενδύσεις, δεν έχουμε ανάπτυξη, δεν έχουμε νέες. Είδατε, ήθελα να πω για τους τηλεθεατές. Συγγνώμη, ήθελα να πω για τους, ότι αυτό που κρατούσα εδώ ήταν συμπτωματικό. Δεν το είχαμε σκηνοθετήσει εμείς. Με τον κύριο Στουρνάρα. Ναι, για τον κύριο Στουρνάρα. Γιατί και πιο πίσω έχω κάποιους άλλους. Ημερομηνία. Και τα λοιπά. Το 93 είναι. Το 93. Έχω και άλλους πίσω που είμαστε στο συνέδριο μαζί. Αλλά αφού δεν είναι στην επικαιρότητα, καλά να πάθουμε. Δεν θα τους όταν πω. Γίνουν υπουργοί. Όταν γίνουν υπουργοί. να πούμε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Ναι. Να πούμε ένα πρακτικό θέμα. Τα πρακτικά θέματα θέλουμε, γιατί έχει σπάσει το τηλεφωνικό. Πήραμε μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών πριν μερικές μέρες, η οποία λέει το εξής περίφημο και το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει. Ναι, αυτό λοιπόν, σε απάντηση και τα λοιπά. Λέει λοιπόν εδώ ότι αν εγώ δεν εισπράττω το ενίκιο που έχω νοικιάσει ένα σπίτι σε εσάς ή ένα κατάστημα σε εσάς, μπορώ να εκχωρήσω τα ενίκια στην εφορία, να μην φορολογηθώ εγώ και εσείς να έρθει η εφορία να σας μπλοκάρει το αλφα φημί και την ενημερότητα και να σας πάρει τα λεφτά από το μισθό για αυτά που δεν μου πληρώσατε εμένα τα ενίκια. Ξέρετε, αυτό που είναι η διάταξη είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι που νοικιάζουν σπίτια δεν παίρνουν ποτέ λεφτά.
πλέον. Ναι, όχι, μπορεί νομίζουν να... ότι αυτοί που μένουν μέσα θα τα φάνε από τον ιδιοκτήτη. Ενώ ο ιδιοκτήτης κάνει εγχώρηση των εγχείων, θα τους πιάσει όπου και να πάνε. Και στην Γερμανία να πάνε θα τους πιάσει τώρα ο νόμος. Όμως, εδώ έχουμε μία εξαίρεση που αφορά πολύ κόσμο. Εάν υπάρχει, λέει, νομική πλημέλεια, τότε δεν μπορούν τα ενίκια που εχωρούμε στο δημόσιο να τα εισπράξει εφορία. Παραδείγματος χάρη, εάν εγώ σας νοικιάσω ένα μαγαζί εσάς να το κάνετε καφετέρια και είναι ημιυπόγειο και δεν μπορείτε να πάρετε άδεια για το ημιυπόγειο ή μέσα έχω ένα πατάρι το οποίο δεν έχω βγάλει άδεια και δεν σας δίνει άδεια η υπηρεσία που χορηγεί για την καφετέρια. Σας δίνω 2-3 ενίκια, δεν σας δίνω άλλα 10 ενίκια. Εγώ και αν τα εχωρήσω ακόμα στο δημόσιο, λόγω νομικής πλημέλειας του ακινήτου, το δημόσιο δεν τα βεβαιώνει εις βάρος σας. Είναι λεπτό. Γιατί ο άλλος χάνει την επιχείρησή του, χάνει την ηρεμία του και είχαμε περιπτώσεις που ερχόταν και του εβεβαίωνε ο ιδιοκτήτης και άλλες 150.000 ευρώ από ενίκια που δεν τον είχε πληρώσει. Μάλιστα. Okay. Να επαναλάβω αυτό. Πείτε το για μία ακόμη φορά για να το γίνετε καταλάβει. Όχι, να μην το καταλάβουμε, να το ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα πάλι. Να πούμε ότι δόθηκε παράταση στις φορολογικές. Καλά. Θα το πούμε και την επόμενη εβδομάδα, κύριε Ντουκάκη. Αλλά επειδή είναι πολλά τα προβλήματα, τα ξέρουν οι μέχρι 31 Ιουλίου, εγώ να σας πω κάτι, διακοπές θα είμαι και θα ξαναδοθεί παράταση πάλι. Αλλά απλώς, αφού δόθηκε μέχρι 31 Ιουλίου, να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών. Δόθηκε παράταση, δεν θυμάμαι με ποια ημερομηνία, το Νοέμβριο, για το Ε9 και κάποιες άλλες παρατάσεις. Τώρα αυτό που λέτε για εχώρηση ενοικίων, να το πείτε εσείς και να το συμπληρώνω και εγώ ή θέλετε να το πω εγώ. Εσείς είστε ειδικός σε αυτά τα θέματα, άρα εσείς πρέπει να δώσετε την εικόνα. Εγώ έχω ένα σπίτι και ένα μαγαζί και τον νοικιάσω το κατάστημα σε εσάς και το σπίτι στον κύριο προϊστάμενο και δεν μου πληρώσετε τα ενίκια, μπορώ τα ενίκια αυτά να τα εχωρήσω στην εφορία και η εφορία δεν θα μου ζητήσει εμένα το φόρο αλλά εσάς θα σας μπλοκάρει τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την ενημερότητα και πιθανόν εάν πληρωνόσαστε από κάποια υπηρεσία που μπορεί να τη βρει να σας κατάσχει το μισθό. Ναι. Τώρα, εάν εγώ νοικιάσω ένα κατάστημα σε εσάς που είναι μια καφετέρια και η καφετέρια αυτή είναι ημιυπόγειο και δεν μπορείτε να πάρετε λόγω νομικού κολλήματος ότι είναι σκαλιά προς τα κάτω ή είναι ισόγεια αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πατάρι πάνω το οποίο δεν είναι με άδεια, είναι παράνομο χτισμένο. Τότε δεν σας χορηγεί άδεια για τη λειτουργία της καφετέριας η υπηρεσία. Εσείς όταν πλέον αντιλαμβάνεστε ότι το μαγαζί δεν θα μπορείτε να το δουλέψετε, δεν μου πληρώνετε ενίκια και εγώ πάω στην εφορία και χωρίσω τα ενίκια αυτά τα οποία μου οφείλετε με σκοπό να σας ταλαιπωρήσω ή εγώ να μην μου βεβαιωθεί φόρος, έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και με την απάντηση αυτή που μας έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και με 2-3 παρατηρήσεις που υπάρχουν μέσα και με αυτό τον τρόπο δεν βεβαιώνεται το ποσό αυτό για να μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Ντουκάκη, αποσαφηνίστηκα όλα τα παραδείγματα. Αν κύριε Ντουκάκη, θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί έχουμε πολλά χαράτσια και το χαράτσι εκείνη της περιουσίας γενικότερα και το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο θα είναι αυξημένο. Με τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο υπουργός. Και το περιουσιολόγιο που θα έχουμε του χρόνου που θα δηλώνουμε και την κινητή και ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Την κινητή τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η πεθερά μας αυτό που θα δηλώνουμε που θα είναι 150 κιλά. Αλλά γιατί τώρα μετρητά... Θα κλειτώνουν κάποιοι να δηλώνουν την πεθερά τους. Ναι, εδώ θα αρχίσουμε να δηλώνουμε και πεθερές τα λοιπά. Έχουν αρχίσει κάτι περίεργες διαφημίσεις όμως κύριε Κάκη. Να μην τις βγάζουν εκτός φοβάμαι. Ναι, έχουμε
την καινούρια Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Διαιτησίας. Θα καταργηθεί αυτή η Επιτροπή του άρθρου 70α, γιατί πιο πολύ είναι παπατζηλίκια παρά επιτελεί έργο, και πρέπει αυτό να το δηλώνουμε και να μην φοβόμαστε κανέναν. Οι διοικητικοί δικαστές πρέπει να σέβονται την καρέκλα τους και να βγάζουν αποφάσεις χρηστής διοίκησης και όχι τι λεφτά χρειάζεται το κράτος. Γιατί τελευταία μπήμουν με δικαστή εχθές φορολογικό και μου λέει: ξέρεις, έχασα 40% του μισθού μου. Του λέω: νάρεσε να στα δώσει η ΠΕΦΕ. Όχι εγώ, η Πανελλήνιος Φοροτεχνικών. Ναι. Μου λέει: τα δίνει. Βεβαίως τα δίνει. Προκειμένου, του λέω, να αδικείς τους φορολογούμενους, και λέει: εγώ βγάζω αποφάσεις υπέρ του δημοσίου για να εισπράττει φόρους. Του λέω: δεν εισπράττει φόρους. Του λέω: ένα δις, 9 εκατομμύρια που βεβαιώσατε στο Μενίδη, στο Ελεουργείο, ούτε ένα ευρώ δεν θα πάρετε. Ενώ αν του βάζατε 40-50 χιλιάδες ευρώ θα τα παίρνετε. Και επτόχευσε. Και επτόχευσε τελικά. Και θα χάσουν και κάποιοι άλλοι. Κύριε Τουκάκη, ένα μπλήθιο επόμενη μου ραντεβού για τα διευκρινιστικά, αφού προσθέσουμε σε αυτό και αυτό που μας ζητάει ο κόσμος. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα κάτω. Σωρά. Δεν το λέμε για πλάκα. Και μας ζητάνε διευκρινιστικές για τις δηλώσεις. Μόνο ηλεκτρονικά με ρωτούν από το τηλέφωνο. Ναι, μόνο ηλεκτρονικά. Μόνο ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά προλαβαίνει να πάρει κλειδάριθμο. Τον κλειδάριθμο. Για τον κλειδάριθμο. Βγαίνει σε δύο τηλεφωνίες. Ναι, αλλά θα πρέπει να πάει στην εφορία όμως. Όχι. Άμα πάει σε ένα λογιστικό γραφείο, μπορεί να το βγάλει. Όποιος δεν έχει να δώσει και αυτά τα 30, γι' αυτό ρωτάει. Κοροϊδεύω τον κόσμο. Άμα πάει στην εφορία θα ταλαιπωρηθεί. Μόνο με τη ζέστη που θα πάει. Θα πάει να παρκάρει το αυτοκίνητο, θα τον εγγράψει ο τροχονόμος, θα πάει να πει και ένα καφέ μετά. Ενώ να πάει σε ένα λογιστή, εκεί που να δώσει 20 ευρώ στη δήλωση, θα δώσει 25 ευρώ. Πολλοί ρωτούν ακόμη και 20 ευρώ τη δήλωση, κύριε. Από 20. Από 20. Πού φτάνει όμως? Μέχρι 3.000 ευρώ, 4.000 ευρώ. Ένα συνταξιούχος, συγγνώμη, να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί ένα συνταξιούχος που δεν ξέρει τι είναι κλειδάριθμος και δεν μπορεί να πάει στην εφορία. Αν πάει σε αναλογιστή θα του κάνει τη δουλειά βέβαια, αλλά ο συνταξιούχος ο καημένος πόσο θα δώσει? Νομίζω ότι στην Αθήνα θα είναι από 25 μέχρι 50 ευρώ. Στην επαρχία είναι από 15. Από 15. Έτσι όπως το έδωσε όμως ο κύριος Δουκάκης, όλη αυτή την ταλαιπωρία, καμιά φορά μπορεί να του στοιχίσει και παραπάνω. Μα δεν θα βρει άκρη, θα πάει τρεις φορές. Με αυτό σιγά είναι τώρα, μην πάει στην εφορία και σηκωθεί. Εφορία και πει καλώστε. Κάποιος όμως, κύριε Δουκάκη, δεν μπορεί να δώσει ούτε τα 25 ούτε τα 50. Εντάξει, τώρα είπαμε. Τώρα, είναι και περιπτώσεις που γίνονται. Άλλο θα δώσει πολύ παραπάνω στην πορεία. Θα καθίσουν στην ώρα και στον ήλιο για το φάρμακό του. Θα καθίσουν στην ώρα και για την κατώτηση. Θα καθίσουν για να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Εσείς το να λέω εγώ τώρα από 5 ευρώ μέχρι 20 και να νευρίζει όλο ο κόσμο, δεν το θέλω. Εγώ θα πω. Μα το ζητούσαν και οι τηλεθέατες μας να μάθουν ακριβώς. Για την Αθήνα μιλάμε. Για την επαρχία είναι λίγο πιο χαμηλά. Είναι πιο χαμηλά στην επαρχία. Ναι, πιο χαμηλά. Τώρα, αν πας στο Δομοκό, θα σου πάρει 15 ευρώ ο λογιστής εκεί. Αναλόγως την περιοχή, αναλόγως στο βιωτικό επίπεδο, έτσι τα υπολογίζουν οι περισσότεροι. Και κύριε, βέβαια και λιγότερα, σας έχει τύχει το τελευταίο διάστημα περίεργο περιστατικό, κύριε Δουκάκη? Πάρα πολλά περίεργα. Ένα μόνο. Μου έτυχε αντρόγινο που παντρεύτηκε τώρα. Και ο σύζυγος ήθελε να βάλει αντίκλειο την παλιά του φιλενάδα, δεν τη λέω γκόμενα, θα την πούνε οι άλλοι που μας ακούνε. Και η σύζυγος ήθελε να βάλει τον παλιό γνωστό της. Τώρα, τι γνωστός ήταν, καταλαβαίνετε, μεταξύ κρεβατιού και μεταξύ κολωνακίου. Αντίκλειτο, αντίκλειτος. Ναι. Δηλαδή να λαμβάνει γνώση του, ναι, φακέλου. Ναι, ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Δεν ήθελε να του δείξει ότι κοίτα ένα παλικάρι που πήρα εγώ που είχε 200 ακίνητα αυτός. Και επειδή... Έχει 200 ακίνητα, εντάξει. Δύο πρόσωπα ήθελε να μπερδέψει. Κύριε Δουκάκη, τότε έπρεπε να εμφανιστούν δύο πρόσωπα για να ελέγχουν την κατάσταση. Μα γι' αυτό ακριβώς. Είναι συνέχεια. Αν είχε 200 ακίνητα, αν είχε 200 ακίνητα, όντως δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Επίσης, μας πήρε δήμαρχος από νησί Ακριτικό και του έστειλα δύο λογιστές και κάναν όλες τις δηλώσεις του νησιού. Όλες τις δηλώσεις του νησιού. Αυτό νομίζω ότι είναι καλό για ένα Ακριτικό νησί να συνδέει. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης, μας έχουν πάρει παραγωγικές τάξεις για να δείτε ότι μπορεί να γίνει. Μας πέρανε παραγωγικές τάξεις που είχαν 1.500 δηλώσεις και λέει δώστε μας προσφορά για 1.500 δηλώσεις.
Και δώσαμε προσφορά, την πήραμε τη δουλειά, έστειλα 5 συναντέρους. Ενώ σαν Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών, ναι, έτσι, ναι, όχι σαν Κουκάκης Μανούλα. Πανελλήνια Ένωση. Πανελλήνια Ένωση, λέω πόσου θες και πόσε μέρε. Τόσε. Θα σου στείλω 5 άτομα. Και δίνεται. Ο Έλληνα έχει πιστοσύνη. Σα και ο Έλληνα μπορεί να κάνει πιο εύκολα. Γενικότερα έχουμε κάνει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Ευρωπαϊκή Πίστη που ό,τι λάθο κάνω εγώ στην φορολογική δήλωση μου το καλύπτει οικονομικά. Δηλαδή πε ότι κάνω ένα λάθο. Ανθρώποι είμαστε, ρε παιδιά. Αυτό σημαίνει οργάνωση. Ναι, και αυτό περνάω οργάνωση. Το ενίκιο του σπιτιού, το περνάω σε άλλο κωδικό και έχω ένα πρόστιμο. Αυτό το λάθος μου, το οποίο έστω και αν θεραπεύεται, το καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. Κύριε Ντουκάκη, ο Έλληνας γενικότερα έχει εμπιστοσύνη στην ομαδικότητα σε αυτό το θέμα, όμως τα οικονομικά στις προεκλογικές δηλώσεις. Τώρα, φέτο ξεκινήσαμε. Φέτο είναι δηλαδή χαρακτηριστικό αυτό. Στο νησί με πήρανε φέτο, δηλαδή, και μου ζητήσανε. Και του λέω, συγκεντρωθείτε, πέστε μου πόσες μέρες θα καθίσουν, αν θα πληρώσουν ενίκιο. Και μου λέει ο δήμαρχος, ήταν δήμαρχος αυτό το νησί, μου λέει όχι, θα μείνουν στο σπίτι μου και τα λοιπά. Του λέω πόσες μέρες, από τόσο θα πάρουν στη δήλωση. Με απόδειξη, κανονικά με όλα. Και πήγανε, πράγματι έγινε η δουλειά, κατευθήκαν οι δηλώσεις και ήταν κάμποσες δηλώσεις μες στο νησί. Ήταν γύρω στις 350 δηλώσεις. Βέβαια, και αυτό έγινε και εξυπηρετηθήκανε. Διότι αυτοί έπρεπε να πάρουν καραβάκια, να φύγουν, να πάνε απέναντι στην Τουρκία, να κάνουν τη δήλωση στην Τουρκία, να πάνε σε κάποιο άλλο νησί. Ξέρω εγώ, να ξενυχτήσουν το βράδυ στα Μπουζούκια και τα υπόλοιπα γλιτώσαν έτσι. Μα, και... Δεν θα είχαν, κύριε Ντουκάκη, τη διάθεση το χρήμα από τη στιγμή που φορολογική δήλωση πάνε. Να φτιάξουν. Ιδιαίτερα με τα σημερινά δεδομένα πληρώνουν όλοι άνω των 600 ευρώ. Πώς θα βρίσκανε τη διάθεση. Υπάρχουν πολλά όμως. Υπάρχουν πολλά. Κύριε Ντουκάκη, μας έφερε πολλά παραδείγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Εμείς πάμε σε μια άλλη εκπομπή τώρα.